Τα Χανιά φέτος κάνουν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια όσον αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι είναι πιο κοντά από ποτέ στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έμενε εκτός διεκδίκησης του τίτλου και αυτό που μας ενδιαφέρει φέτος είναι να φτάσουμε μέχρι το τέλος και ευχής έργων να τα καταφέρουμε. Το οποίο θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα των Χανίων, μια και θα βρεθεί, αν τα καταφέρει, για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α Εθνική. Το σημαντικό για μας εδώ είναι αυτές οι συνθήκες που βρίσκουμε από μια διοίκηση που είναι δίπλα μας, από την καθημερινότητά μας που είναι πάρα πολύ καλή, να τις εκμεταλλευτούμε στο έπακρον, γιατί έχουμε ένα καλό ρόστερ, ένα ρόστερ το οποίο δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να υλοποιήσει υψηλούς στόχους και στο τέλος να δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις να είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό την κατάκτηση αυτού του μεγάλου στόχου. Δεν είναι εύκολο το έργο γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά όπως σας είπα πριν, αν μη τι άλλο με τη μέχρι τώρα πορεία μας, δείχνουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες να τα καταφέρουμε και περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά του παρελθόντος. Δεν είναι, επειδή με ρώτησες στόχος, αν είναι δικός μου στόχος να συνδυάσω αυτή την επιτυχία των Χανίων με την προσωπική μου ανάμιξη στην ιστορία των Χανίων. Στόχος μου είναι να βοηθήσω όσο γίνεται περισσότερο με έντονο το αίσθημα της ευθύνης κάθε φορά απέναντι στον οργανισμό που δουλεύω και τώρα στα Χανιά, στα οποία είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με ό,τι έχω συναντήσει εδώ και από τους ανθρώπους διοίκησης και από το ρόστερ μου και από τις συνθήκες της καθημερινότητας με τα προπονητικά μας και το γήπεδο που αγωνιζόμαστε, από τον κόσμο και θέλω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου να βοηθήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγάπη σε αυτή την ομάδα. Και μαζί με τον Σταύρο το Λαμπράκι που συνεχίζεται. Που η συνεργασία συνεχίστηκε ξανά μετά από ένα διάλειμμα κάνα δύο χρόνων μετά τον Εργοτέλη. Και ευχόμαστε, όπως σας είπα πριν, να βάλουμε και εμείς τη δική μας φραγίδα εδώ πέρα.